Φύγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιοσαφάτ. Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση των άλλων και είχε ως κίνητρο πάντα να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε με τη θεραπεία, τις διαλέξεις, τα βιβλία του. Η ζωή μας αρχίζει από την κοιλιά της μάνας μας. Ο πρώτος χρόνος είναι ίσως ο πιο σημαντικός και ότι μέσα σε 5 χρόνια περίπου έχει γραφτεί η προσωπικότητά μας, το είδος της ζωής που θα ακολουθήσουμε. Από τα 12 του χρόνια έγραφε ποίηματα και δοκίμια. Από τότε δηλαδή που άρχισε να έχει ερωτήματα για τη ζωή, το θάνατο, τις σχέσεις. Ήθελε να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν του άρεσε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη της επαρχίας και έτσι επέλεξε την άλλη μεγάλη του αγάπη, την ψυχιατρική. Γύρισα στη δεύτερη αγάπη μου που ήταν η ιατρική. Με ένα νεφελώδες υπόστρωμα να σώσω τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν δίνει τίποτε στους άλλους, στην κοινωνία που ζει, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ευχαριστημένος. Έχει γράψει πολύ αριθμά άρθρα και τα βιβλία «Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί» και μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια, το οποίο έγινε best-seller. Ο Ματθαίος Γιοσαφάτ έλεγε ότι ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κατάθλιψης. Γιατί λέω ότι είναι η κύρια αιτία κατάθλιψης, γιατί είναι πρώτο σε συνειδητό επίπεδο, είναι δύσκολο να συμβιώνεις με κάποιον. Ο θάνατος, έλεγε, τον απασχολούσε από την ημέρα που γεννήθηκε. Αυτό που τον τρόμαζε ήταν η ανυπαρξία, αλλά μεγαλώνοντας μαθαίνεις να συμβιβάζεσαι με το φυσικό τέλος.